Το Συνέδριο Ψηφιακής Διακυβέρνησης των Ηνωμένων Εθνών για τη 14η χρονιά διοργάνωσής του έρχεται στην Αθήνα το φθινόπωρο του 2021 από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα βρεθούν στην Αθήνα, μία από τις αρχαιότερες πρωτεύουσες του κόσμου, για να μιλήσουν για το μέλλον της ψηφιακής διακυβέρνησης. Το συνέδριο διοργανώνουν από κοινού το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Σήμερα βρισκόμαστε στο τελευταίο για να μιλήσουμε με τους διοργανωτές του συνεδρίου και να μας εξηγήσουν περισσότερα γι' αυτό. Πώς γεννήθηκε η ιδέα του συνεδρίου ICEGOV και ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτό? Το ICEGOV 2021, που θα γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, είναι μια ιδέα των Ηνωμένων Εθνών. Έχει ξεκινήσει εδώ και 14 χρόνια και σε αυτό συμμετέχουν ειδικοί για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συμμετέχουν εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης και από τη χώρα που το διοργανώνει, αλλά και από διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ηνωμένα Έθνη, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Και επίσης συμμετέχουν και επιχειρήσεις που θέλουν ακριβώς να προβάλλουν τις λύσεις τους σε αυτό το τόσο δυνατό και σύγχρονο τομέα. Για την Ελλάδα, ποια είναι τα ωφέλη από αυτό το συνέδριο? Η Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία, που όπως ξαναλέω είναι μοναδική, μάλλον δεν θα ξαναγίνει το ίδιο συνέδριο στα επόμενα 20 χρόνια στην Ελλάδα, με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να το χρησιμοποιήσουμε για να εκτεθούμε και να μάθουμε στις εμπειρίες των άλλων κρατών. Και ο άλλος τρόπος φυσικά είναι να προβάλλουμε και αυτά που κάνουμε στην ελληνική δημόσια διοίκηση στα τελευταία χρόνια, αλλά και να προβάλλουμε τις δυνατότητες που έχουμε σαν χώρα να προσφέρουμε λύσεις και σε μια ευρύτερη περιοχή. Γιατί αξίζει να συμμετέχει κάποιος στο συνέδριο ως χορηγός? Οι επιχειρήσεις χορηγοί του συνεδρίου θα έχουν μια μοναδική δυνατότητα να προβάλλουν τις λύσεις και τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν τόσο προς την ελληνική δημόσια διοίκηση, η οποία σύσσωμη θα παραστεί και θα παρουσιάσει και τα έργα που αναμένονται στο συνέδριο, αλλά φυσικά και σε ένα διεθνές κοινό οργανισμών και επιχειρήσεων που έρχεται από περισσότερες από 50 χώρες. Τι σηματοδοτεί το συνέδριο ICEGOV για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης? Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, έτσι ώστε όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο να έρθουν κοντά άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μαζί με ανθρώπους επίσης από το χώρο της αγοράς και φοιτητές βεβαίως από τα πανεπιστήμια μας, αλλά και για το χώρο της δημόσιας διοίκησης να παρουσιαστούν πολύ σημαντικές δράσεις που τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο των ψηφιακών αλλαγών. Θεωρείτε ότι είναι χρήσιμη η συμβολή των επιχειρήσεων αλλά και του δημόσιου τομέα σε ένα τέτοιο διεθνές συνέδριο? Είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και απαραίτητη, θα έλεγα. Για το δημόσιο, προφανώς, για να έρθουν σε επαφή οι άνθρωποι του δημόσιου τομέα με τις διεθνείς εξελίξεις, επιστημονικά, τεχνολογικά, να γνωρίσουν νέα προϊόντα, να γνωρίσουν λύσεις οι οποίες έχουν εφαρμοστεί διεθνώς και έχουν υιοθετηθεί ως βέλτιστες πρακτικές και να κάνουν αντίστοιχες κινήσεις και στη χώρα μας. Επίσης, προκειμένου και οι επιχειρήσεις να δουν τις τεχνολογίες αυτές, να έχουν την ευκαιρία να προσαρμόσουν τις δικές τους λύσεις σε αυτές τις τεχνολογίες και να μπορούν συνεχεία να αναπτύξουν νέες προτάσεις οι οποίες θα αξιοποιηθούν από τη χώρα μας από εδώ και πέρα. Γιατί και στη χώρα μας, σε λίγο και με το RRF, θα δοθεί δυνατότητα να έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό έργων πληροφορικής, τα οποία θα αλλάξουν δραματικά την εικόνα μας προς τα έξω αλλά και προς τα μέσα σε λίγο, υποθέτουμε, χρονικό διάστημα. Το ευχόμαστε. Το ICEGOV είναι ένα διεθνές συνέδριο το οποίο θα συγκεντρώσει κόσμο από όλες τις χώρες του κόσμου για να μιλήσουν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Είναι εξαιρετική χαρά για τη χώρα μας να το οργανώνει. Εξαιρετική χαρά που γίνεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και βεβαίως του Υπουργείου μας, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι πολύ σημαντικό ότι τέτοιου είδους συνέδρια θα μπορέσουν να προσφέρουν νέες λύσεις, νέα προϊόντα τα οποία θα ακουστούν, νέες τεχνολογίες όπως analytics, όπως τεχνητή νοημοσύνη, που στον χώρο της δημόσιας διοίκησης θα δώσουν ένα διαφορετικό εντελώς επίπεδο εξυπηρέτησης του πολίτη, ταυτόχρονα καλύτερης αξιοποίησης των δεδομένων του δημοσίου. Και όλα αυτά προς όφελος του πολίτη, αλλά και της δημόσιας διοίκησης. Ταυτόχρονα και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η οποία για να επιτύχει χρειάζεται να έχει πολύ καλές τεχνολογίες, πολύ καλές υποδομές, και το συνέδριο αυτό θα μπορέσει να δώσει το βήμα για να συζητηθούν όλα αυτά τα οποία χρειάζεται, προκειμένου η χώρα μας να πάει στην επόμενη εποχή. Τα βλέμματα του κόσμου διεθνώς θα είναι στραμμένα στην Αθήνα και εμείς θα είμαστε εκεί.